Συνάδελφοι, συνάδελφοι, ξεκινώντας κι εμείς να εκφράσουμε εκ μέρους της Ένωσης Συλλογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους εργαζόμενους της Κόσκο που διεκδικούν ζωή και εργασία με δικαιώματα και καταγγέλουμε και από αυτό το βήμα την κυβέρνηση που για ακόμα μία φορά προσπαθεί να καταστήλει τον αγώνα. Και από τη σημερινή κινητοποίηση στέλνουμε μήνυμα και στους εργοδότες ότι δεν θα δεχτούμε να γίνει η ζωή μας λάστιχο, να παίζει τη ζωή μας κορώνα γράμματα για την κερδοφορία των εργοδοτών. Επιβεβαιώνεται για ακόμα μία φορά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά σήμερα που από κοινού τα τρία κλαδικά σωματεία και επιχειρησιακά αυτών των κλάδων είμαστε εδώ για το συγκεκριμένο ζήτημα, ότι η κυβέρνηση αξιοποίησε και αξιοποιεί την πανδημία ως πρόστιμα για να δώσει κι άλλα προνόμια στην εργοδοσία, επιβάλλοντας χειρότερες συνθήκες εργασίας, έχοντας εξ αρχής κριτήριο τη διαχείριση της πανδημίας να μην γίνει προς όφελος των εργαζόμενων, αλλά να θωρακιστούν περαιτέρω τα επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτό το κριτήριο έρχεται και δένει και με την προσπάθεια να μονιμοποιηθεί η τηλεργασία, μια ακόμα δηλαδή ελαστική σχέση εργασίας που εντείνει την εκμετάλλευση των εργαζόμενων, έρχεται πλάι στα ήδη εξαρτησμένα δικαιώματα των εργαζόμενων και στο δικό μας κλάδο, στη μη ύπαρξη συλλογικής σύμβασης, στην επίθεση στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα. Με αυτό το κριτήριο δένει και η κατάπτυστη τεχνολογία της κυβέρνησης πως όσοι νοσούν με COVID θα μπορούν να τηλεργάζονται. Επιτίθεται δηλαδή ευθέως στις άδειες ασθενείας για να μην χαθεί ούτε ώρα δουλειάς για τους εργοδότες, ανοίγοντας έτσι διάπλατα την πόρτα για να νομιμοποιήσουν μια κατάσταση που δυστυχώς υπήρχε λόγω πίεσης στους εργαζόμενους, η τηλεργασία να αντικαθιστά άδειες ασθένειας, προσωπικές και κάθε είδους άδειας. Όσο και αν πασχίζουν να εμφανίσουν την τηλεργασία ως τη μεγάλη ευκαιρία και το θετικό που μπορεί να μείνει μετά τον ιό, η εμπειρία των εργαζόμενων και στο κλάδο μας είναι πολύ μεγάλη. Τα Σαββατοκύριακα πλέον και οι αργίες έχουν γίνει κανονικές εργάσιμες για να βγει η δουλειά. Σύμφωνα με τους εργοδότες, είναι ατομική ευθύνη να ακούνε τα deadlines, αλλά είναι πάλι ατομική ευθύνη για την τήρηση του ωραρίου και ανάθεμα να μας πούνε πώς αυτό μπορεί να γίνει παράλληλα. Συνάδελφοι καλούνται σε calls, meetings, σεμινάρια που είναι απαραίτητα για τη δουλειά τους, σε δίθεν νεκρές ώρες, όπως θα λέει η εργοδοσία, και πάλι για να μην χαθούν ώρες δουλειάς. Ακόμα και τις ημέρες του χιονιά, έχουμε την πείρα ότι οι συνάδελφοι εργάστηκαν με τηλεργασία χωρίς να γίνεται λόγος για τις απαραίτητες προσαυξήσεις, το οποίο ήταν πολύ έντονα και στους μικρότερους χώρους, λόγω και των δηλωτικών υποχρεώσεων που είχαμε στο κλάδο, που ακόμα και οι παρατάσεις πέθανε στις ημέρες αργίας και όποιες δόθηκαν ήταν την τελευταία στιγμή. Προφανώς έχουμε αναδείξει για τα ζητήματα της τηλεργασίας τους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται απομονωμένοι απέναντι στην επίθεση της εργοδοσίας, η οποία έχει ενταθεί αυτό το διάστημα, αξιοποιώντας παλιούς και νέους αντεργατικούς νόμους, κάνοντας προσπάθεια να εφαρμόσουμε και τον νόμο Χατζηδάκη. Αυτή η προσπάθεια είναι που έρχεται και στο δικό μας κλάδο, με μεγάλες εργοδοσίες να μονιμοποιήσουν μέσω παράρτημα σύμβασης τη τηλεργασία με τους χειρότερους όρους για τους εργαζόμενους, με την προκλητικότητα να χτυπάει κόκκινο, όταν ακόμα και μέτοχοι πολυεθνικών λένε ότι το να εργάζεσαι σε συγκεκριμένα τμήματα, ακούστε, είναι το καλύτερο αντισυλληπτικό λόγω των ωραρίων που δουλεύουν οι εργαζόμενοι εκεί. Μιλάμε το φράσος που δεν έχει όριο. Ποιος έχασε βέβαια την τσίπα για να τη βρουν αυτοί, αλλά αν κάτι αναδεικνύεται και σήμερα, αλλά και από τη συλλογική διεκδίκηση που κάνουμε και στο δικό μας κλάδο και στην κοινή δράση από τα σωματεία, είναι ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από την ατομική διαπραγμάτευση για καλυτέρευση των ωρών ζωής και εργασία μας. Αντίθετα, αν κάτι έδειξαν οι αγώνες του προηγούμενου διαστήματος σε πολλούς κλάδους, στην eFood, στην Costco, όπως και σήμερα στη Λάρκο, αλλά και στο δικό μας κλάδο, είναι ότι οι εργαζόμενοι μέσα από τα σωματεία μας έχουμε τη δύναμη όχι απλά να βάλουμε φρένο στην εργασία,
κρατική ασυδοσία, αλλά να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, οι οποίες μπορούν και πρέπει σήμερα να αξιοποιηθούν και να κατευθυνθούν. Και από το σημερινό βήμα, καλούμε τους συναδέλφους που είμαστε εδώ, αλλά και τους συναδέλφους του κλάδου, σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο το Σάββατο, 26 Φλεβάρη στις 12 η ώρα, για να πλημμυρίσουμε το Σύνταγμα, για να διαδηλώσουμε διεκδικώντας μέτρα για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων. Να δώσουμε το λόγο στην Ελένη τη Μελαγράκη, Γενική Γραμματέας της Ένωσης Συλλογιστών Ελεκτών, να μεταφέρει μια πείρα από την προσπάθεια της εργοδοσίας της Deloitte, να φέρει τροποποιητικές συμβάσεις παράρτημα σύμβασης για τη μονιμοποίηση της τηλεργασίας.